Κοίτα κυρίες και κύριοι, απίστευτο και όμως αληθινό, για πρώτη φορά στα ιατρικά χρονικά της Κύπρου, τετραπληγική μητέρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρος ενός κιλού και 950 γραμμαρίων. Ο τοκετός έγινε χθες το πρωί στις 8:22 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με κεφθαρική τομή. Πλημμυρισμένη με χαρά, η μητέρα μίλησε στο Σίγμα για τις δύσκολες ώρες που πέρασε. Η Ελένη Κουδουνάρη είναι τετραπληγική μητέρα εδώ και 23 χρόνια μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα και μητέρα ενός ακόμη αγοριού, το οποίο γέννησε ενώ ήταν τετραπληγική στην Νότια Αφρική. Ο διευθυντής της γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λεμεσού έκανε λόγο για πρωτόγνωρο περιστατικό στην Κύπρο και δήλωσε ευτυχής που η ομάδα του κατάφερε να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες η Ελένη θα πάρει εξιτήριο και δηλώνει έτοιμη να προσφέρει τα πάντα στη μικρή Ιντάλια. Η ίδια διαμέσου του σταθμού μας θέλησε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό της κλινικής και ιδιαίτερα τους δύο γιατρούς που βρέθηκαν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, ένα πραγματικά απίστευτη ιστορία αυτή, Αυγερινέ. Βλέπουμε και το παιδάκι, βλέπουμε και την μητέρα να χαμογελά. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις να τις παρακολουθήσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού, τη βοήθεια του νοσοκομείου της Λεμεσού, τον κύριο Χαραλάμπου, στους γιατρούς μου, όπως είπα, τον Καραλάμπους, τον γιατρό μου τον Παυλίδη. Τις νοσοκόμες εδώ είναι όλες απίθανες. Επίσης τη γιατρό μου που ήρθε από τη Λευκοσία, την Εμιλία Παλάζη. Βασικά με όλους αυτούς και τη βοήθεια του Θεού και τον άντρα μου φυσικά, έχουμε τώρα το κοριτσάκι μας. Πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα? Πριν 23 χρόνια, σε τροχαίο. Πως το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι πως παρόλο που συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας, να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, να μην τα βάζουμε κάτω, διότι η ζωή συνεχίζεται και η ζωή είναι πολύ όμορφη. Έχουμε και τα ρούχα της κρεμασμένα, τα φουστανάκια της, τα σιδερώσαμε, τα κρεμάσαμε, είναι έτοιμο, το μωράκι μας περιμένουμε να πάμε σπίτι. Και το όνομα αυτής? Δάλια. Όπως το λουλούδι τη Δάλια. Τσεχασμύρος, μια νίκα μου καλή, φάμιλη μου καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι πολύ αγαπημένη. Και τώρα έχουμε για το χαρακτημένο μας κοριτσάκι. Φοβόσασταν για την εγκυμοσύνη? Λιγάκι, ναι, λιγάκι. Φυσικά ήταν η δεύτερη φορά που έγινε όταν μετά του ήταν τετραπληγή και έτσι δεν ήμουν τόσο φοβισμένη όσο την πρώτη φορά. Πήγαμε καλά, είναι χαρούμενη και η Ελένη και εμείς που μπορέσαμε και προσφέραμε κάτι στο ζευγάρι.